Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό και ρυθμίζει κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τρέχουσες εξελίξεις στο Υπουργείο Υγείας, όπως αντίστοιχα και θέματα και μητρικού θυλασμού και Αλτσχάιμερ και μεταμοσχεύσεων. Όμως αυτή η συζήτηση γίνεται μέσα σε ένα κλίμα που δεν τιμά καθόλου τον πολιτικό μας πολιτισμό. Πριν από το καλοκαίρι κιόλας, η αξιωματική αντιπολίτευση ξεκίνησε μια κουβέντα που είχε να κάνει με τον περίφημο Κουμπαρά και μάλιστα κλήθηκαν ο κύριος Παπάς και ο κύριος Κουρλέτης να πάνε στον εισαγγελέα που από ό,τι φαίνεται εκείνη τη χρονική στιγμή δεν εισέφεραν τίποτα στην όλη αποδεικτική διαδικασία. Εν συνεχεία, ο υιοθετημένος από το ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ξεκίνησε μια κουβέντα που είχε να κάνει με την κυρία Ξουλίδου, τον περίφημο χρηματισμό μέσω Facebook. Εν συνεχεία έχουμε την υπόθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στα μάτια μας με τον κύριο Χαϊκάλη, όπου πραγματικά είναι λυπηρό βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να χρησιμοποιούν μεθόδους οι οποίες ταιριάζουν σε εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Να πηγαίνουν και να καταγράφουν άλλους και να αλληλοκαταγράφονται. Αυτά τα πράγματα όσοι ασχολούμαστε με το ποινικό δίκαιο τα αντιμετωπίζουμε σε αίθουσες ποινικών δικαστηρίων. Και δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι το πολιτικό επίπεδο του πολιτικού μας πολιτισμού. Βέβαια είχε φροντίσει ο κύριος Τσίπρας προηγουμένως να πει από αυτό εδώ το βήμα ότι όσοι ψηφίσουν διαφορετικά στην ψήφο εμπιστοσύνη στον προϋπολογισμό και διαφορετικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας συμβαίνει κάτι ύποπτο. Και δύο βουλευτές σήμερα, χθες, δύο βουλευτές που έχουν γυρίσει κόμματα, ήταν αυτοί οι οποίοι αναφέρθηκαν προσβλητικά για τους 5 βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προσπαθώντας λοιπόν να εξαντλήσει η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση τις δυνατότητες να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι ανεξάρτητοι Έλληνες μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να ρίξουν λάσπη, να ρίξουν λάσπη σε ανθρώπους, να σπηλώσουν συνειδήσεις, να σπηλώσουν υπολήψεις. Και αυτό είναι προσβλητικό. Και αν στις μεταξές σχέσεις δεν συζητάτε την αστιότητα της υπόθεσης, την οποία έχει αγκαλιάσει ο κύριος Τσίπρας, και όλοι βλέπετε αυτό το επίπεδο του να γράφει ένας τον άλλον, ο πρώην συνεργάτης του κυρίου Καμένου και μάρτυρας στο δικαστήριο, να είναι αυτός που λειτουργεί για να δωροδοκίσει, να υπάρχει όλη αυτή η λάσπη που εκ των πραγμάτων θα μας ακολουθεί. Η εικόνα ενός κοινοβουλίου που η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει να δώσει την εικόνα ότι βουλευτές δεν αποφασίζουν με βάση τη συνείδησή τους αλλά υπάρχουν υπονοούμενα για χρηματισμούς είναι κάτι που θα γυρίσει μπούμεραγκ στη δημοκρατία. Και δεν αφήνεται τους βουλευτές να αποφασίσουν αυτό το οποίο επιθυμούν. Αν μη τι άλλο, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν με κάλεσμα του κυρίου Τσίπρα έχουν εξασφαλίσει θέσεις στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η πρώτη και αρχική παρέμβαση και αυτή είναι η ιδιοτέλεια που υπάρχει σε πολλούς από αυτούς που δεν ψηφίζουν. Για να έρθουμε τώρα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και να αναφερθώ σε κάποια θέματα ιδιαίτερα τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Πολλές φορές ακούμε ότι λειτουργεί το Υπουργείο Υγείας με γνώμονα την ιδιωτική υγεία και τα δίνει όλα στους ιδιώτες εις βάρος της δημόσιας υγείας. Απορώ πως λέγεται αυτό, διότι και ο πιο αδαής που ασχολείται με τα θέματα υγείας θα έχει ακούσει τι σημαίνει το clawback και το rebate. Αυτή τη στιγμή πηγαίνετε στους ιδιώτες παρόχους που κλήθηκαν να πληρώσουν 40 και 50% επιστροφές και πείτε τους ότι το Υπουργείο λειτουργεί με γνώμονα τα κέρδη του ιδιωτικού τομέα. Και αυτά τα γνωρίζετε κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα γνωρίζετε και μάλιστα όταν σας προσεγγίζουν αυτοί οι πάροχοι και ειδικά η φαρμακοβιομηχανία με την οποία έχετε μια ευχάριστη σχέση, έρχεστε εδώ πέρα και είτε επειδή δεν το γνωρίζετε, είτε επειδή θέλετε να χαϊδέψετε αυτιά, υιοθετείτε πλήρως τις θέσεις. Που αν υιοθετηθούν οι θέσεις οι οποίες εσείς θέλετε, τότε πραγματικά θα ανέβει η δαπάνη, θα ανέβει η δαπάνη του φαρμάκου, θα ανέβει η δαπάνη των ιδιωτών παρόχων, σε βάρος βέβαια του Έλληνα φορολογούμενο, υπέρ όμως των κερδών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Και αντιθέτως, αντί να υπάρχει μια κριτική ότι πραγματικά πολλές φορές όπως λειτουργούμε πνίγουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι το clawback και το rebate όπως εφαρμόζει δεν είναι λογικό και η προσπάθεια του Υπουργείου είναι στην κατεύθυνση να απαλύνει όλο αυτό το πλαίσιο, εσείς έρχεστε και λέτε ότι τα χαρίζουμε στους ιδιώτες. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προσπαθεί πέρα από τα γενικά θέματα τα οποία υπάρχουν σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις να καλύψει τρέχουσες δυσλειτουργίες οι οποίες εμφανίζονται στο Υπουργείο Υγείας. Έγινε μία αναφορά και σαν φωτογραφική διάταξη για το άρθρο 30 το οποίο έχει να κάνει με τη δυνατότητα να δοθούν άδειες σε κλινικές οι οποίες ήταν στο ΙΚΑ, εν συνεχεία ενετάχθησαν στο ΕΣΥ, δηλαδή δεν είναι συνολική ρύθμιση και όχι μόνο ενετάχθησαν στο ΕΣΥ, αλλά με την τελευταία μάλιστα νομοτεχνική βελτίωση ότι παρήχαν και υπηρεσίες δευτεροβάθμιες φροντίδας, δηλαδή απευθυνόμαστε σε κλινικές τις οποίες το δημόσιο τις χρησιμοποιούσε ως νοσοκομεία του ΕΣΥ. Και είναι λογικό αφού τις χρησιμοποιούσε ως νοσοκομεία του ΕΣΥ να μπορούν αυτές σήμερα να βγάλουν άδεια. Η περίπτωση η οποία αναφέρθηκε από τον αξιότιμο εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Διότι τουλάχιστον από όσο γνωρίζω το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρεται δεν είναι κλινική η οποία εντάχθηκε ως νοσοκομείο στο ΕΣΥ για να δημιουργείται το όποιο πρόβλημα. Είναι λοιπόν μια ρύθμιση που στην πραγματικότητα προσπαθεί να τονώσει κατά κάποιον τρόπο την ιδιωτική πρωτοβουλία, δίνοντας ευκαιρία σε κλινικές οι οποίες αποδεδειγμένα πληρούν προϋποθέσεις, γιατί λειτουργήσαν ως νοσοκομεία του ΕΣΥ, άρα μέχρι πριν 1-1,5 χρόνο γινόντουσαν χειρουργία εκεί πέρα για λογαριασμό του δημοσίου, να μπορούν να λειτουργήσουν και στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο προσπαθεί το Υπουργείο να καλύψει περιπτώσεις υπηρεσιών οι οποίες λάμβανε και για τον α ή β τρόπο κακός και συνήθως η πετιότητα του δημοσίου και όχι των παρόχων υπήρχαν κενά διαστήματα στις συμβάσεις ανανέωσης, με αποτέλεσμα αυτά τα κενά διαστήματα να μην μπορούν να τα πληρωθούν οι πάροχοι, ενώ έχουν παράσχετες υπηρεσίες και το δημόσιο συνήθως ήταν αυτό που καθυστερούσε να ανανεώσει τις συμβάσεις ή το ίδιο δεν είχε αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει μια ομαλή λειτουργία στην αγορά. Η ουσία του πράγματος είναι ότι στο Υπουργείο Υγείας σε όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει προσπάθειες από τη μία πλευρά να διατηρηθεί δαπάνη προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενο και κατ' επέκταση και του Έλληνα ασθενή, γιατί ο Έλληνας ασθενής είναι και φορολογούμενος, και από την εξοικονόμηση αυτών των χρημάτων να μπορέσουν η εξοικονόμηση αυτών των χρημάτων να βοηθήσει το Υπουργείο να στρέψει όλο αυτό το κέρδος προς αυτούς τους οποίους πραγματικά το χρειάζονται. Και γι' αυτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, οι πρωτοβουλίες. Οι ανασφάλιστοι να καλύπτονται στα νοσοκομεία. Οι ανασφάλιστοι να λαμβάνουν δευτεροβάθμια περίθαλψη, να λαμβάνουν και φάρμακο. Καταστάσεις που δεν ίσχυαν ούτε στις εποχές των παχαιών Αγελάδων. Όλες αυτές είναι προσπάθειες που δείχνουν ότι η εξοικονόμηση η οποία γίνεται γυρνάει σε αυτούς που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Πλεύρη. Το λόγο έχει ο συνάδελφος.